Συναγερμό σήμανε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την περίπτωση ενός 22χρονου φοιτητή που επέστρεψε πρόσφατα από ταξίδι στην Τσεχία, όπου φιλοξενήθηκε από φιλικό του άτομο, το οποίο μάλιστα έχει καθηγητή που νοσεί από κορονοϊό και παρουσίασε συμπτώματα. Άμεσα ο νεαρός ενημέρωσε τον ΕΟΔΗ και έπειτα αφού πήρε τις κατάλληλες οδηγίες, μεταφέρθηκε με τα συγκεκριμένα μέτρα στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και από εκεί κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό και σε ειδικό χώρο απομόνωσης. Στο μεταξύ, μέτρα προφύλαξης πήρε και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον Κώστα Αγοραστό. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, ήδη έχει αρχίσει μια καμπάνια ενημέρωσης για τα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό, αλλά ταυτόχρονα απολυμμένη όλα τα κτίρια της. Ήδη στην Καρδίτσα, χθες το Σάββατο, απολυμμάνθηκαν τα κτίρια. Σήμερα θα απολυμμανθούν στη Λάρισα και στα Τρίκαλα και στο Βόλο. Συνεπώς παίρνουμε μέτρα για αυτά προστασίας, όσα μπορεί να είναι, για τον κορονοϊό. Αλλά ένα μέτρο για τον κορονοϊό υπάρχει, η αυτοπροστασία. Ο Δήμος Λαρισαίων με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί από το Δήμο, τις επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα αλλά και τις κοινότητες του Δήμου για όσο διάστημα χρειαστεί. Το μέτρο, αναφέρει, έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα με σκοπό την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ο Δήμος διευκρινίζει ότι η αρμοδιότητα της αναστολής των μαθημάτων και κλεισίματος των σχολικών μονάδων ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την ώρα που εντείνεται η ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και μεταξύ των γονέων. Υπάρχει έντονος προβληματισμός. Συμπολίτες μας πηγαίνουν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους, για λόγους υγείας ή ακόμη για αναψυχή, επιστρέφοντας στην περιοχή τους. Αν τυχόν έχουν παιδιά στο σχολείο, βλέπουμε ότι δημιουργείται ένταση με τους γονείς των υπόλοιπων μαθητών. Να κλείσουν τα σχολεία, κύριε Παπαποστόλου, τι λέτε εσείς εκπαιδευτικοί? Ναι. Κοιτάξτε, εδώ οι απόψεις των ειδικών δίστανται. Άλλοι λένε λοιπόν ότι έπρεπε να είχαν κλείσει τα σχολεία για 15 μέρες. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι αν κλείσουν τα σχολεία για 15 μέρες, προβλέπω ότι θα κλείσουν για πολλές μέρες μέχρι το Πάσχα. Γιατί μέσα στις 15 μέρες αυτές είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ένα νέο κρούσμα, έτσι, και παράλληλα θα πάρθει απόφαση για άλλες 15 μέρες κλείσιμο των σχολείων. Άρα λοιπόν οι ειδικοί είναι αυτοί που προτείνουν και αποφασίζουν.